Το πρώτο βήμα για μελλοντική αξιοποίηση της Δυτικής Τάφρου ως χώρου πολιτισμού κάνει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης μετά την υιοθέτηση της πρότασης που υπέβαλε η καλλιτεχνική διευθύντρια Εφη Θεοδόρου από το Δημοχανείο και την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Και σίγουρα ο καλύτερος τρόπος να αξιοποιηθεί, νόμιζα ότι είναι να φιλοξενήσει αυτή την πανκρίτια, θα έλεγα, παράσταση του καπετάν Μιχάλη, της σύγχρονης λαϊκής όπερας του Δημήτρη Μαραμή, που θα δούμε εδώ στις 26 και στις 27 του μηνός. Με διαδικασίες εξπρές εγκαταστάθηκε μεταλλική κατασκευή 1.150 θεατών που στις 26 και 27 Αυγούστου θα παρακολουθήσουν με φόντο τα τείχη τη σύγχρονη λαϊκή όπερα «Καπετάν Μιχάλης» του Δημήτρη Μαραμή, βασισμένη στο ομώνυμο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Είναι ένα έργο που ενώνει όλη την Κρήτη. Ήταν ανάθεση της περιφέρειας το να γραφτεί αυτό το έργο από τον Δημήτρη Μαραμή, άρα μια πολύ σημαντική πράξη της περιφέρειας Κρήτης. Ήρθαν και ενώθηκαν γύρω από αυτό το όραμα όλοι οι μεγάλοι δήμοι, τα Χανιά, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και ο Άγιος Νικόλαος. Επίσης υπάρχει συμπαραγωγός η Art Way Productions. Οι παραστάσεις θα δοθούν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο στους 4 δήμους της Κρήτης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ τον Οκτώβριο θα ανέβει και στο Ηρώδιο. Για τα Χανιά έχει διτή σημασία, καθώς εκτός από τη βαρύτητα του ίδιου του έργου, ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση της Δυτικής Τάφρου μέσα από σειρά παρεμβάσεων. Είναι μια ευκαιρία να δούμε την Τάφρο λίγο πριν βγει στο φως η νέα της χρήση. Που η νέα της χρήση θα είναι πάλι ένας χώρος για το κοινό, θα είναι ένας χώρος περιπάτου, ένας χώρος αναψυχής για όλους τους Χανιώτες. Και γιατί όχι σε αυτό το νέο χώρο να μπορούμε με ήπιες παρεμβάσεις, να μπορούμε να έχουμε και άλλες καλλιτεχνικές δράσεις στην πορεία, μιας και ο χώρος εδώ, όπως βλέπετε, είναι εξαιρετικός. Για δύο μόνο βράδια η Δυτική Τάφρος θα λειτουργήσει ως θεατρικός χώρος. Ωστόσο, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι μέσα από τις παρεμβάσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να δοθεί στο χανιώτικο κοινό και τους επισκέπτες ένας χώρος στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων.